Θρήνο στους βουλιαράτες της Βορείου Ηπείρου για τη δολοφονία του 35χρονου ομογενή από δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας το μεσημέρι της Κυριακής 28ης Οκτωβρίου. Η μητέρα του Κωνσταντίνου Κατσίφα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ αφού πριν από λίγες ώρες ενημερώθηκε πως ο γιος της δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Κάτοικοι στους βουλιαράτες μιλούν για εμψυχρό δολοφονία του άτυχου ομογενή που ήρθε αντιμέτωπος με πλήθος αστυνομικών των ειδικών αλβανικών δυνάμεων επειδή αρνήθηκε να παραδώσει την ελληνική σημαία που κρατούσε. Και όπως ισχυρίζονται οι Αλβανοί αστυνομικοί, πρώτος ο άτυχος 35χρονος άνοιξε πυρ εναντίον τους. Όλα ξεκίνησαν από ένα φραστικό επεισόδιο που είχε ο Κωνσταντίνος με Αλβανούς αστυνομικούς όταν σε ένα σημείο στην πλατεία στο χωριό Βουλαράτες είχε τοποθετήσει μια ελληνική σημαία και ήταν ακριβώς στο χώρο ενός μνημείου που είναι για τους ελληνοδιδάσκαλους της ελληνικής μειονότητας που είχαν φυλακιστεί και απεβιώσει την περίοδο της κομμουνιστικής δικτατορίας. Άρα όχι στο σπίτι του όπως γράφτηκε στα site, σε δημόσιο χώρο τοποθέτησε τη σημαία. Όχι, ήταν στην πλατεία η σημαία. Ο Κωνσταντίνος πήγε στο σημείο, ήταν πολύ ήρεμος το πρωί, έπινε τον καφέ στο καφέ του χωριού. Όταν πήγε σε εκείνο το σημείο και δεν βρήκε τη σημαία που είχε τοποθετήσει νωρίτερα και είδε δίπλα του κάποιους Αλβανούς αστυνομικούς, υπέθεσε ότι εκείνοι την αφαίρεσαν και ξεκίνησε μαζί τους ένα φραστικό επεισόδιο. Εκείνοι του δείξαν έτσι με επιδεκτικό τρόπο το όπλο απειλώντας τον ότι μη μιλάς και πολύ γιατί η ζέστη σε περιμένει. Ναι. Εκείνος θόλωσε, επέστρεψε μετά από λίγο οπλισμένος. Ναι. Άρχισε να πυροβολεί, δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει, θα μπορούσε πολύ άνετα να το κάνει γιατί οι αστυνομικοί ήταν μπροστά του στα 3-4 μέτρα. Πυροβολούσε στον αέρα, στον αέρα πυροβολούσε, ναι, μάλιστα. Πυροβολούσε στον αέρα, ναι. Για να δείξει την αντίδρασή του και αμέσως μετά απομακρύνθηκε, ανέβηκε και κρύφτηκε σε ένα σημείο έξω από το χωριό. Τον εντόπισαν αμέσως οι αστυνομικές δυνάμεις, είχαν έρθει ενισχύσεις. Ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερο της αστυνομίας. Για το τι εξελίχθηκε υπάρχουν δύο εκδοχές. Mm-hmm. Η μία λέει ότι τον εκτέλεσαν από την πρώτη στιγμή που τον είδαν γιατί υπήρχαν και ελεύθεροι σκοπευτές. Εμψυχρό δηλαδή, τον είδαν και του ναι, έριξαν. Ναι. Και η δεύτερη εκδοχή λέει ότι πράγματι να υπήρχε συμπλοκή, ότι ο Κωνσταντίνος αρνήθηκε, δεν το θεωρώ και αυτό απίθανο, αρνήθηκε να παραδοθεί στην αλβανική αστυνομία. Μάλιστα. Έδωσε μία μάχη πυροβολώντας, θέλοντας να διαφύγει. Μάλιστα. Και όταν το τελείωσαν οι σφαίρες, από ότι αυτό είναι το λέει η επίσημη αλβανική αστυνομία, σηκώθηκε όρθιος με το όπλο παρατεταμένο, φωνάζοντας συνθήματα, ζήτω η Ελλάδα και άλλα συνθήματα, και εκείνη τη στιγμή είναι που τον πυροβόλησαν. Ο 35χρονος ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στα social media. Διαβάζοντας κανείς τις αναρτήσεις του στο προσωπικό του λογαριασμό, γίνεται εύκολα αντιληπτό το πάθος και η μεγάλη του αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα του. Καλούνται όλοι οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου 28 Οκτωβρίου να στείλουμε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Ελλάς ή θάνατος. Αγαπούσε την πατρίδα με τη σημαία και το... Και μου τον εκτέλεσαν επάνω, ζήτω Ελλάδα, ζήτω Ελλάδα φώναζε, τα τέρατα. Ήρθε για τις 28, για τη γιορτή τώρα και έβανε τις σημαίες, εκεί που έβαλε τις σημαίες και νομίζω. Του την είχαν στημένη, ήταν ένα από τα καλύτερα παλικάρια που υπάρχει, δεν υπάρχει δεύτερος ήρωας. Για μας είναι ο μεγαλύτερος ήρωας. Καλός πατέρας, βεβαίως, καλός πατέρας, βεβαίως. Καλός πατέρας ήταν πάντα σε όλη η οικογένεια, τη δουλειά του, με τα πάντα. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι κατέβασαν την ελληνική σημαία από το ελληνικό νεκροταφείο την ημέρα της Εθνικής Επετείου, προκάλεσε την οργή και πήγε στο σπίτι του και πήρε μία ελληνική σημαία και προφανώς και ένα καλάζνικο. Πήγε, έβαλε τη σημαία και περίμενε για να την προφυλάξει. Οι αστυνομικοί λοιπόν πήγαν να την κατεβάσουν και πάλι τη σημαία και αυτός πυροβόλησε στον αέρα. Εγώ τον γνώριζα προσωπικά, ήταν εδώ στην Ελλάδα μέχρι πριν 5 χρόνια. Είναι παντρεμένος, έχει ένα παιδάκι, είναι σιδεράς, έχει γυρίσει στην ιδιαίτερη του πατρίδα, στη Βόρεια Ήπειρο, πριν από 5 χρόνια. Δεν είχε προκαλέσει ποτέ κανένα επεισόδιο και δεν είχε ενοχλήσει κανένα. Είναι ένας γνήσιος Έλληνας πατριώτης, οικογενειάρχης, ο οποίος πίστευε στην πατρίδα του. Τελευταία του ανάρτηση στις 26 Οκτωβρίου. Κάτι πρέπει να κάνουμε για τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα της Βορείου Ηπείρου.
Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου από τα Ελληνόπουλα του σχολείου Δερβιτσάνης. Ο Κωνσταντίνος έφυγε απλά και μόνο γιατί είχε περιβολική πατρίδα. Η ζωή του ήταν μια σημαία. Για μια Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα. Το πρέπει να προσπαθήσετε να περάσετε. Δεν ήταν κανένα εγκληματικό στοιχείο. Δεν απειλήσε κανένα συνομικό. Στόλιζε κάθε χρόνο το χωριό. Είναι σημαίες να συγχωρηθεί μέχρι το τέλος. Ήταν σε διάσταση με τη γυναίκα του. Είχε ένα μικρό κοριτσάκι. Γινόταν προσπάθειες επανασύνδεσης για αυτό το παιδί. Τελευταία περίοδο. Αλλά ήθελε να μείνει εκεί. Ήθελε να μείνει στο χωριό του, στον τόπο. Τι κρατάς εσύ από τον Κωνσταντίνο, Ελένη, από το φίλο σου τον Κωνσταντίνο, σήμερα? Το πάθος του για την πατρίδα. Την αγάπη του για τον τόπο. Για τη συνέχιση αυτού του τόπου. Η ζωή του όλη ήταν μια θυσία. Ωστόσο, οι τελευταίες δημόσιες αναρτήσεις του μάλλον μπορούν να ρίξουν φως σε όσα συνέβησαν χθες το πρωί στους Βουλιαράτες, με τραγική κατάληξη τον ίδιο στη συνέχεια.